Πάμε να πιάσουμε ψυχολογικές προεκτάσεις την ώρα που συγκλονίζουν οι μαρτυρίες και οι εξελίξεις και τα ευρήματα και τα στοιχεία με φόντο το θάνατο των τριών παιδιών. Φιλοξενούμε τον κύριο Στέφανο Αλεβίζο, ψυχολόγος στο Χαμόγελο του Παιδιού. Πολλές φορές έχουμε μια χαστή συνεργασία με το Χαμόγελο του Παιδιού. Άνθρωποι οι οποίοι γνωρίζουν πολύ καλά το αντικείμενο, μακριά από ακρότητες. Πάμε να ξεκινήσουμε, κύριε Αλεβίζο, την καλησπέρα μας μια συζήτηση. Καλησπέρα και από εμάς. Καλησπέρα. Ξέρετε, παρακολουθούμε συγκλονισμένοι τις εξελίξεις. Ωστόσο, θέλω να ξεκινήσουμε με το εξής ερώτημα. Οικογενειακό περιβάλλον, πώς μπορεί να βοηθήσει ένας τρίτος, πώς μπορεί να χτυπήσει τον κόδωνα του κινδύνου με φόντο την ιστορία ενός ανθρώπου ο οποίος πιθανότατα να κινδυνεύει ακόμα και η ίδια του η ζωή. Κοιτάξτε να δείτε, το Χαμόγελο του Παιδιού, όπως σωστά σημειώσατε, τα τελευταία 26 χρόνια ενεργοποιείται πάρα πολύ έντονα, σταθερά, ουσιαστικά και εις βάθος σε φαινόμενα κακοποίησης και παραμέλησης παιδιών σε επίπεδο πρόληψης και αντιμετώπισης. Απαραίτητος συμμαχός μας σε όλο αυτό είναι η κοινωνία, η γειτονιά, το ευρύτερο κοινωνικό και οικογενειακό περιβάλλον, το οποίο μπορεί να δώσει κάποια σημάδια για την κακοποίηση παιδιών. Συχνά όντως έχουμε συνομιλήσει σε θέματα κακοποίησης σωματικής, σεξουαλικής, παραμέλησης, ενδείξεις που μπορούμε να έχουμε από τα παιδιά, να τις αποκωδικοποιήσουμε και να κινητοποιηθούν οι αρχές προκειμένου να γίνει απαραίτητη κοινωνική έρευνα. Φυσικά, όπως και στη συγκεκριμένη περίπτωση, ναι, που ακόμα είναι σε εξέλιξη βέβαια, υπάρχουν και διαστάσεις που δεν είναι εύκολα ανιχνεύσιμες, απαιτείται διεπιστημονικότητα κοινωνικών λειτουργών, ψυχολόγων, ψυχιάτρων. Είναι κάτι το οποίο βέβαια, είναι... κύριε Αλεβίζο, δεν πρέπει να έγινε σε συγκεκριμένη περίπτωση. Δηλαδή δεν κινητοποιήθηκε ο περίγυρος, δεν υποψιάστηκαν κάτι, δεν χτύπησαν την πόρτα του Χαμόγελου του Παιδιού ή των αρχών προκειμένου να υπάρξει βοήθεια. Ξέρετε τι... Όπως δείχνουν τα γεγονότα, εμείς ό,τι πληροφορία έχουμε, πάντα την προωθούμε στις αρμόδιες αστυνομικές και εισαγγελικές αρχές. Όπως εξελίσσονται τα γεγονότα, για αυτό που μιλάμε αυτή τη στιγμή, για αυτή τη συγκεκριμένη μορφή έκφραση κακοποίησης που προκύπτει από μια ψυχιατρική νόσο, δεν ξέρουμε, με αφορμή μιλάμε αυτή την περίπτωση, σωστά, όπως σωστά σημειώσατε. Δεν είναι πολύ εύκολο διαγυμνού οφθαλμού ένας πολίτης, ένας γείτονας να αποκωδικοποιήσει σημάδια κακοποίησης των παιδιών, γιατί ξεφεύγει από το προφίλ των άλλων μορφών κακοποίησης, το προφίλ του θήτη εννοώ. Άρα σε αυτή την περίπτωση, και έχει προβλέψει και ο νομοθέτης αυτό, δίνεται ο ρόλος, ο λόγος σε ειδικούς επιστήμονες που πιθανά συνεργάζονται με την οικογένεια. Πάντως, εγώ θα ήθελα να ρωτήσω τον κύριο Αλεβίζο, γιατί από τη στιγμή που έγινε η σύλληψη, αποδόθηκαν οι σχετική κατηγορία ανθρωποκτονία από πρόθεση σε βάρος της 9χρονης, υπάρχει ένα μεγάλο... Σε βάρος της 33χρονης για το θάνατο της 9χρονης Τζορτζίνας, ακριβώς, υπάρχει ένα μεγάλο γιατί. Από όλους εμάς τους απλούς πολίτες, εσείς ως επιστήμονας, έχουμε μία απάντηση στο τι μίλησε μπορεί για να ψυχιατρικές οδήγησε... προεκτάσεις ο κύριος Αλεβίζου. Κάτι το οποίο θα το ψάξουμε. Γιατί μιλάμε για μία μάνα που έθαψε τρία παιδιά. Ήταν στο νοσοκομείο ατάραχη, ήρεμη. Δεν μάλιστα... νομίζω να υπάρχει λογική, κύριε Αλεβίζου. Δηλαδή το προφίλ αυτής της γυναίκας, δεν ξέρω αν μπορεί κάποιος να μπορούμε να το σκιαγραφίσουμε. Περί τίνος ανθρώπου τελικά πρόκειται. Ο οποίος έπαιξε πολύ καλά έναν ρόλο και το έψαξε αρκετά. Φέρεται να έπαιξε ένα ρόλο. Να είμαι ακριβής και προσεκτικός. Είναι πολύ δύσκολο, σωστό όπως το λέτε, είναι πολύ δύσκολο να σας απαντήσω, γιατί εγώ σαν ψυχολόγος δεν έχω δει τη συγκεκριμένη γυναίκα, οπότε δεν μπορείς να δώσεις από ένα προφίλ ενός ανθρώπου όπως στη συγκεκριμένη περίπτωση. Γενικότερα υπάρχει το ερώτημα το γιατί. Η κοινωνία βιώνει ένα έγκλημα το οποίο δεν χωράει ο ανθρώπινος νους, δημιουργεί αποτροπιασμό. Υπάρχουν πάρα πολλές έρευνες που μιλούν για το ποιοι γονείς κακοποιούν τα παιδιά τους γενικότερα, αλλά και με τη συγκεκριμένη μορφή. Υπάρχει ένα γενικότερο προφίλ που μπορεί να έχει να κάνει με το ιστορικό των ανθρώπων, μπορεί να έχει να κάνει και με άλλους παράγοντες, όπου νομίζω ότι οι ειδικοί ψυχικής υγείας που θα αναλάβουν τώρα θα έχουν καλύτερη εικόνα και θα μπορούν να δώσουν σαφέστερα, με μεγαλύτερη σαφήνεια το τι ακριβώς συνέβη
και με το συγκεκριμένο πρόσωπο. Και, αν και εφόσον αποδειχθεί. Και από την άλλη, έχει... κύριε Αλεβίζου, είναι και το, αυτό που αθίξαμε στην αρχή της εκπομπής, ότι υπάρχει και ένα εξαγριωμένο πλήθος που κατέφτασε στο σπίτι της. Ακριβώς, και στον πρόλογό μας, και πολύ σωστά κάνει η Βαλιαμπούη και το αναφέρει, ότι στην φρίκη και στη δολοφονία δεν απαντάμε με φρίκη και δολοφονία, σε καμία περίπτωση. Ούτε συζήτηση. Ο σεβασμός στα ανθρώπινα δικαιώματα είναι βασικό κομμάτι, ξεκινώντας από το ίδιο το παιδί. Φαίνεται ότι μια τέτοια συμπεριφορά δεν θα εξυπηρετήσει κάτι. Η απονομή δικαιοσύνης θα δοθεί μέσα στα δικαστήρια, όχι στους δρόμους και στις πλατείες. Ωστόσο, σημειώνω ότι στα εγκλήματα που δεν μπορεί να συλλάβει ο ανθρώπινος νους, είναι αναμενόμενος ο αποτροπιασμός του κόσμου. Επαναλαμβάνω όμως ότι η λύση πάντα δίνεται σε ένα δημοκρατικό κράτος, η λύση πάντα Ακριβώς. δίνεται μέσα στα δικαστήρια. Και το μήνυμα που δίνεται βέβαια σε μικρά παιδάκια και στη νέα γενιά, βλέποντας αυτές τις εικόνες, νομίζω ότι δεν είναι και το ιδανικότερο. Είναι ένα φαινόμενο ωστόσο της σύγχρονης κοινωνίας στην Ελλάδα. Αυτό το να στείλουμε δίκαιο στο πεζοδρόμιο και στο δρόμο, η αλήθεια είναι, εκ του ασφαλούς. Συμβαίνει, εδώ είμαστε να το διαχειριστούμε και αυτό. Δηλαδή, οι γονείς που βλέπουν τα παιδιά τους αυτές τις εικόνες αυτή τη στιγμή από την τηλεόραση, δεν ξέρουν πώς να το χειριστούν, τι να εξηγήσουν στα παιδιά τους, να ξέρουν ότι η γραμμή 1056 είναι 24 ώρες, υπάρχουν ψυχολόγοι για να δώσουν κατευθύνσεις στους γονείς για το πώς να πλαισιώσουν αυτές τις εικόνες στα παιδιά τους. Μάλιστα. Θα ήθελα λίγο να κλείσουμε. Μας παρακολουθούν τηλεθεατές αυτή τη στιγμή. Οι οποίοι μπορεί να έχουν γίνει μάρτυρες σοβαρών περιστατικών, όχι μόνο μέσα στην οικογένειά τους, αλλά και στον δικό τους κοινωνικό περίγυρο. Τι πρέπει να πράξουν, τι πρέπει να τους προβληματίσει και πότε χτυπά αυτό το καμπανάκι κινδύνου προκειμένου να ζητήσουν τη βοήθεια ειδικών για να μην φτάσουμε στο σημείο των τριών παιδιών βέβαια. Εγώ θα έλεγα σε μία φράση το ότι οτιδήποτε μας προβληματίζει, αυτό που είπατε εσείς, καμπανάκι, κόκκινες σημαίες, προειδοποιητικά σημάδια, οτιδήποτε μας προβληματίζει, ανεξάρτητα αν έχουμε ενδείξεις, αποδείξεις ή οτιδήποτε άλλο, μπορούν οι άνθρωποι να το μοιραστούν με εξειδικευμένους επιστήμονες στη γραμμή τη 1056, να αποκωδικοποιήσουμε τα μηνύματα και εφόσον κριθεί απαραίτητο να ενημερωθούν οι αρμόδιες αρχές για την προστασία των παιδιών. Η προστασία των παιδιών είναι υπόθεση όλων μας. Δεν είναι υπόθεση οργανώσεων, δεν είναι υπόθεση της αστυνομίας, είναι υπόθεση όλης της πολύ κοινωνίας. Σωστά, πολύ σωστά το θέτετε. Να σας ευχαριστήσω θερμά. Εμείς ευχαριστούμε. Κύριε Αλεβίζη, να είστε καλά.